Κοιτάξτε, η συζήτηση που γίνεται για το αν το περιεχόμενο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των μαθητών είναι σωστό, είναι κάτι παραπάνω από προφανές, ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη απάντηση, ότι έχουν απολύτως δίκιο. Και τα αιτήματά τους είναι απολύτως τα ελάχιστα και τα λογικά για συνθήκες που τα σχολεία κλήθηκαν να ανοίξουν και τα παιδιά να μπουν στις τάξεις σε συνθήκες πανδημίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μεγάλη ευθύνη και στον τομέα της παιδείας, όπως και σε άλλους τομείς, όπως ήταν της υγείας και αλλούς, για τους χώρους δουλειάς, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παντού όπου υπάρχουν εστίες, προϋποθέσεις για να αναπαράγεται η πανδημία, να πάρει μέτρα. Και δεν πήρε πουθενά και έχει τεράστιες ευθύνες. Η επίκληση ότι αυτά που διεκδικούν εδώ τα παιδιά υπάρχει η ίδια και παρόμοια κατάσταση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και να σας πω ότι και οι κυβερνήσεις στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου αντιλαϊκές και έχουν άλλες προτεραιότητες για το τι να λύσουν από το συνωστισμό της τάξης, από το συνωστισμό στους χώρους δουλειάς, από την κακή κατάσταση στις δομές πρόνοιας και στα γυροκομεία και παντού. Αυτό ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Δεν Ένωση. Ενδιαφέρουν γι' αυτό τα παιδιά, ζήσαμε δηλαδή, στο κυρία, πρώτο. Κυρία γι' αυτό Ράζουμου. Ζήσαμε, συγγνώμη, μισό λεπτό. Γι' αυτό ζήσαμε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Δεν λέω, δεν τους ενδιαφέρουν τα παιδιά και τα βάζουν σε κίνδυνο. Αδιαφορούν για την ασφάλεια των παιδιών. Έχουν προτεραιότητα το κεφάλαιο, ας πούμε. Ναι, η προτεραιότητα και οι ιεραρχίες των κυβερνήσεων είναι να συμφωνήσουν σύμφωνα διαμοιρασμού πακέτων χρηματικών με προτεραιότητα να τονώσουν την καπιταλιστική οικονομία και τις επενδύσεις σε συνθήκες κρίσης. Επειδή κλείνουμε, κύριε Κεδικογλού. Στα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά. Και ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, για το παράνομο, ναι, για το παράνομο που είπε ο κύριος Κεδικογλού. Ναι, είναι μια λογική τιμωρητική, η οποία δεν απευθύνεται μόνο σε μικρούς μαθητές για να τους τρομοκρατήσει. Είναι παράνομη η κατάληψη, είναι παράνομη η πορεία, είναι παράνομη η κινητοποίηση των γιατρών που χειροκροτούσαμε χθες έξω από το Υπουργείο Υγείας και πέφτει το ξύλο της αρκούδας, επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι παράνομο να αγωνίζονται οι εργαζόμενοι που τους απολύουν κατά συρροή κάτω από την προτεραιότητα που υπάρχει να διασφαλιστούν για τα κέρδη του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Ράζου. Σε λίγο δηλαδή, με βάση την αντίληψη αυτή, θα πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια μας, να έχουμε μόνο ανοιχτές τις τηλεοράσεις, να ακούμε τα διαγγέλματα του Πρωθυπουργού και να μην κινείται τίποτα, να μην μιλάει κανένας, να μην διεκδικεί κανένας. Απέναντι σε αυτή την λογική λοιπόν, εδώ ο λαός ενωμένος πρέπει να βρει τον δρόμο, να βρει τη δύναμή του και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν για να υπερασπιστεί την υγεία και την ποιότητα.